Την ώρα που επιθέσεις με μαχαίρι αυξάνονται, λένε και περισσότερο στο Λονδίνο, ράπερες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ευαισθητοποιήσουν και να μαζέψουν μαχαίρια που περισσεύουν από σπίτια, καθώς είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν ως φωνικά όπλα. Η κίνηση ονομάζεται «Η απόσυρση των μαχαιριών σώζει ζωές». Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το διάσημο δίδυμο Ράγκα Twins of Chingford Mound. Προσπαθούμε να μαζέψουμε από τους δρόμους όσα περισσότερα μαχαίρια γίνεται, να τα βγάλουμε από την κυκλοφορία, να μην μπορούν να βλάψουν. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται σχετικά με την ιδιοκτησία και κατοχή μαχαιριών. Οι εγκληματικές πράξεις με μαχαίρι αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2018 και δεν υπάρχουν σημάδια υποχώρησης. Ήδη τη χρονιά αυτή πάνω από 30 άτομα έχουν μαχαιρωθεί θανάσιμα στο Λονδίνο μόνο. Πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο παλεύουν η πολιτική και η αστυνομία, ενώ οι οικογένειες και οι επιζώντες πρέπει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για αυτούς. Ο Ρις Μπάνγκμπος ήταν 18 χρονών όταν δέχθηκε επίθεση στο νότιο Λονδίνο πριν από 4 χρόνια. Οι άνθρωποι που τον μαχαίρωσαν έψαχναν τον αδερφό του που κρυβόταν. Ο αδερφός μου είναι εμπλεγμένος σε μια συμμορία και βασικά είναι πλάκιν και εγώ σε αυτό. Έφευγα από το σπίτι μου για να πάω στο μαγαζί όπως σε μια κανονική μέρα βασικά και μόλις έστριψα από τη γωνία μου επιτέθηκαν 3. Κατάφερα να ξεφύγω, αλλά ένας από αυτούς με κυνήγησε και με μαχαίρωσε στο αριστερό μου πόδι. Για τις ανάγκες του θέματος αυτού μίλησα με κοινωνικούς λειτουργούς και ακτιβιστές που δουλεύουν με θύματα και δράστες κάθε μέρα. Και όλοι μου είπαν ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος για την αύξηση των εγκλημάτων αυτών στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να συνδεθεί με πολλά πράγματα. Την κοινωνική ανισότητα, την έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας, την έλλειψη αστυνόμευσης στους δρόμους και επίσης την έλλειψη θετικών προτύπων για τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες. For young men and young women. Για τον Ρις είναι πολύ σημαντική υποστήριξη από φίλους. Νομίζω ότι αν ένα άτομο έχει αδύναμο πνεύμα και μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί, τότε αυτό δεν είναι καλό. Δεν θέλω να πω ότι ο αδερφός μου είναι αδύναμος. Εγώ όμως, επειδή έχω πιο ισχυρό πνεύμα, δεν μπορεί κανείς να με χειραγωγήσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Στο Chingford Mound πάντως ξεκίνησε να μαζεύουν μαχαίρια. Ένα μικρό βήμα για την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός ευρύτερου προβλήματος και ένα ισχυρό μήνυμα από τους Ράγκα Twins. Don't be a gunman, have ambition. Don't be a knife man. Listen, demon rockers and the flinty bad man. Yeah.